Έδωσε ενώπιον αρχικά του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και στη συνέχεια των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου το μικρό και το μεγάλο μήνυμά του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ότε Παναγιώτατος και Σεβασμιώτατος ημών αυθέντης και δεσπότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και υπέρ την αυτού θείωτά την Παναγιώτητα, Θεία και Ιερά των Πανιερωτάτων και Θεοπροβλήτων Μητροπολιτών, Αγίων Αρχιερέων Ομίγητς, ειδόκησαν προαγαγήν καμέ των ελάχιστων εις των χρόνων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ο εμψηφισμένος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης αποδέχτηκε με αυτόν τον τρόπο την εκλογή του. Πείθομαι το θείο αυτόν προστάγματι και δέχομαι το επίτευγμα. Αμέσως μετά το μεγάλο μήνυμα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης έγινε δεκτός από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Σεβασμιώτατος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριος Ευγένιος, αναμένεται να αναλάβει και επίσημα τα ίνια της Εκκλησίας της Κρήτης στα τέλη του μήνα ή τις αρχές Φεβρουαρίου. Ένας μαέστρος μόνος του δεν παίζει μουσική και το ξέρετε. Εμένα η Εκκλησία σήμερα μου δίνει μια μπαγκέτα στο χέρι και μου λέει να κάνω το μαέστρο. Αλλά χωρίς όργανα μουσική δεν βγαίνει. Όλοι εσείς είστε τα όργανα αυτής της όμορφης μπάντας που θα παράγει ευλογημένες αγγελικές συμφωνίες. Της τελετής ενθρόνησης που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μινά στο Ηράκλειο θα έχει προηγηθεί τόσο η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, όσο και η επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου ενώπιον της Κατερίνας Σακελαροπούλου και παρουσία αντιπροσωπείας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, να δώσει την διαβεβαίωση περί της εκπλήρωσης των καθηκόντων του.